Καλοδεχούμενη κάθε υποστήριξη, δήλωσε στην κάμερα του ΦΛΑΣ ο πρόεδρος κομωτών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Πέτρος Πέμας. Ωστόσο, ο κύριος Πέμας, μετά την ανακοίνωση ένταξης των ΚΑΒ των κομωτηρίων στην ενίσχυση των 3.000 ευρώ, τόνισε πως οι επιχειρήσεις χρειάζονται μια πιο σοβαρή υποστήριξη από το κράτος για να μπορέσουν να παραμείνουν όρθιες, δεδομένου ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα και με κρατική εντολή παρέμειναν κλειστές. Κύριε Πέμα, καλημέρα. Είδαμε και τη χθεσινή σας δήλωση. Βέβαια, ακόμη δεν είχαν ανακοινωθεί οι νέοι κάδοι οι οποίοι εντάσσονται στο πρόγραμμα στήριξης. Θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο σας αφενός για την ένταξη αυτών των ΚΑΔ και αφετέρου αν το ποσό των 3.000 ευρώ είναι ένα ικανοποιητικό ποσό για να μπορέσει πραγματικά να στηρίξει τις επιχειρήσεις σας. Ναι. Θα έλεγα ότι ικανοποιητικό δεν είναι τίποτα μετά από ένα τετράμινο συνεχούς κλεισίματος των καταστημάτων, γιατί τα έξοδα είναι υπερβολικά. Δηλαδή δεν φτάνουν ούτε τα έξοδα του ενός μήνα, γιατί μια ιδιωτική επιχείρηση έχει πάρα πολλά έξοδα, τα οποία κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει άμα δεν είναι στο αντικείμενο αυτό. Βέβαια ήταν μια όντως πολύ καλή βοήθεια και πιστεύω ότι με τη σχετική ανακοίνωση που είχα κάνει τις προηγούμενες ημέρες, γιατί εδώ και μια εβδομάδα το ψάχναμε αυτό το πρόβλημα, πιστεύω ότι ότι αυτό ήταν που μας βοήθησε για να λύσουμε το πρόβλημα σχετικά με τα... Τώρα, τα γενικότερα αιτήματά σας πώς διατυπώνονται, κύριε Πέμα? Μάλιστα. Έχουμε κάποια αιτήματα τα οποία θα μπορούσα να το διαβάσω κιόλας. Αυτό που θα θέλαμε σχετικά με κάποια επιρωτήματα στη Βουλή και από την Γενική Ομοσπονδία Κομωτών Ελλάδος, θα θέλαμε μία πρώτον απαλλαγή από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τους μήνες που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίες ή επιχειρήσεις από την κυβέρνηση χωρίς την απώλεια ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Μεταφορά των υπηρεσιών της κομωτικής στο χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ, να σταματήσει μεταπόληση επαγγελματικών προϊόντων στα καταστήματα τροφίμων και όπου τα πουλάνε να μπορούν να αγοράζουν οι επαγγελματίες με τιμολόγιο, μείωση της φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2020 και κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, να δοθεί επίδομα ειδικού σκοπού σε όλους τους κομωτές χωρίς καθώς λόγω της εφαρμογής των μέτρων που επιβλήθηκαν από το κράτος σχετικά με την τήρηση της απαιτούμενης απόστασης και το σύνολο των παρευρισκόμενων μέσα στο κομωτήριο κουρίου, οδηγηθήκαμε σε υπολειτουργία. Χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε όσους έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, οι αιτήσεις ενίσχυσης την μορφή της επιστρεπτές προκαταβολής να μετατραπούν σε μη επιστρεπτές για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ, άρση των περιορισμών στα κριτήρια ώστε να ενταχθούν όλοι όσοι είχαν πραγματικά ανάγκη στήριξης, αναστολή πληρωμών όλων των λογαριασμών ΔΕΚΟ, ενέργεια, νερό, τηλεφωνία, δημοτικά τέλη κτλ. Και έκπτωση οφειλών που αφορούν το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας των κομωτηρίων. Αναστολή των ρυθμίσεων σε τράπεζες την μη επιβολή προς αύξησης και όλες τις ρυθμιζόμενες οφειλές και καμία απώλεια ενεργής ρύθμισης. Παράταση του μέτρου της απαλλαγής από το 40% του συνολικού επαγγελματικού μισθώματος για τα κομωτήρια και τα κουρία. Μείωση μισθώματος για την κύρια κατοικία των επαγγελματιών κουραίων κομωτών και τα παιδιά τους που σπουδάζουν, γιατί αυτό ήταν μόνο, αφορούσε μόνο τις επιχειρήσεις ή αφορούσε τους. Αυτοί που δούλευαν. Τους υπαλλήλους που βρισκόταν σε αναστολή. Ναι, ενώ εμείς, ας πούμε, ήμασταν εκτός από αυτό. Ναι. Θέσπιση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε περισσότερες δόσεις με ευνοϊκότερους όρους για όλες τις υποχρεώσεις που θα δημιουργηθούν στο διάστημα της πανδημίας. Ένταξη στο πρόγραμμα επιχορήγησης ή λιανικό με στόχο τη δημιουργία ESOP. Και σε όσες επιχειρήσεις έχουν δευτερεύουσα δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο. Άδεια με αποζημίωση σε περίπτωση που κλείσει η επιχείρηση λόγω ασθένειας του ιδιοκτήτη.